Το έργο ανάπλασης και ανακατασκευής του στεγάστρου του αθλητικού συγκροτήματος Τρεμπενιώτη για τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Γρηγόρη Χατζησάβα αποτελεί σκάνδαλο της διοίκησης. Όπως εξηγεί ο ίδιος, το έργο ξεκίνησε το 2014 και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχει πάρει 10 παρατάσεις. Ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι αρχικά δεν υπήρχε στη μελέτη η τοποθέτηση του σκεπάστρου. Έφερνε η διοίκηση διάφορες δικαιολογίες ότι είχαν πρόβλημα με το υψόμετρο, οι καιρικές συνθήκες. Και τελευταία διαπιστώσαμε ότι στην μελέτη την οποία κάνανε δεν είχαν προβλέψει στέγαστρο. Δηλαδή ανατέθηκε ένα έργο με στέγαστρο χωρίς να υπάρχει, χωρίς να προβλέπεται στη μελέτη. Αυτό πραγματικά αποτελεί σκάνδαλο, γιατί αυτά τα σίδερα τα οποία βλέπετε εδώ ακριβώς από πίσω μου έχουν πληρωθεί και βρίσκονται εδώ καταλαμβάνοντας αυτή την έκταση. Από το Δήμο είχατε πληρωθεί τόσο καιρό, σας έλεγαν ότι υπάρχει στη μελέτη το σκέπαστρο και ότι τελικά διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχει. Βεβαίως, ναι. Και φέρνανε διάφορες άλλες δικαιολογίες λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν μπορούν να κρατάνε 4 χρόνια. Και δεν μιλάμε βέβαια για ένα έργο μεγάλης εμβέλειας. Ήταν μία απλή συντήρηση και η ολοκλήρωση των κερκίδων, οι οποίες ήταν έτοιμες. Μια καραμπινάτη παρανομία από την πλευρά της διοίκησης. Ας μου επιτραπεί να πω ότι αφορμή αυτού του έργου ήταν η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που προφανώς δεν δέχτηκε να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς ή δεν ξέρω τι της διοίκησης του Δήμου. Καθαιρέθηκε από διευθύντρια, από προϊσταμένη, και τελικά κατάφερε να φύγει και από τον Δήμο, να πάει σε άλλη υπηρεσία, για να μην έχει αυτές τις αφόρητες πιέσεις που ασκεί η διοίκηση σε όποιον δεν ακολουθεί τα κελεύσματά της. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζησάβα, ξοδεύτηκαν χρήματα για ένα έργο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ενώ η διοίκηση, όπως λέει, δεν δίνει εξηγήσεις. Σε αυτό το έργο, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα, δεν έχουμε ενημερωθεί, ζητήσαμε να ενημερωθούμε. Σε αυτό το έργο είναι περίπου στο 1.350.000, είχε 171.000 απρόβλεπτα, και όταν κάποια στιγμή ρωτήσαμε πού δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα, δεν μας απάντησαν, επιφυλάσσονται να μας απαντήσουν. Και πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πούνε πού ακριβώς πήγανε τα εξτρά 171.000 ευρώ όταν δεν έχει ολοκληρωθεί το βασικό αντικείμενο του έργου. Όπως φαίνεται από τις εικόνες, τα υλικά για το σκέπαστρο υπάρχουν, αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί, με αποτέλεσμα να ρημάζουν πίσω από το γήπεδο.